Έχουμε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4 ζωντανές συνδέσεις το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με την περίοδο τοκίας της χελώνας καρέτα-καρέτα. Και θέλω να πάμε λίγο να δούμε την εξέλιξη. Πώς προχωρά αυτή η διαδικασία. Πάμε στον κύριο Νίκο Μαράκη. Είναι εθελοντής ομάδας προστασίας θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα Σιτίας. Την καλησπέρα μας, κύριε Μαράκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε για άλλη μια φορά στην εκπομπή. Η υποχρέωσή μας είναι ξεχωριστά θέματα και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και απήχηση και στο τηλεοπτικό κοινό. Και γιατί όχι, ξέρετε, εν δυνάμει όλοι εθελοντές είμαστε, το θέμα να γίνει πράξη αυτό. Σωστά? Έχετε δίκιο. Λοιπόν, για πείτε μας πώς εξελίσσεται αυτή η περίοδος και τι πρόσημο θα τοποθετούσατε. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά η περίοδος οδικίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Ήδη έχουμε 7 φωλιές και 15 εξόδους, που σημαίνει ότι συνεχίζει να έρχεται στα νερά μας. Είμαστε μια ομάδα εθελοντών της προστασίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα στη Σιτία και δραστηριοποιούμαστε από το 2009. Μάλιστα, σας ακούμε, σας ακούμε και βέβαια και είναι υψηλό το αίσθημα του εθελοντισμού στην περιοχή. Ναι, όπως γνωρίζετε ανατολικά εδώ στη Σιτία έχουμε, γίνονται τόσες δράσεις που μας το αναφέρουν όλοι οι άνθρωποι που πλησιάζουμε τον τόπο μας ότι γίνονται τόσα πράγματα που εντυπωσιάζονται και εκείνοι. Όπως βλέπετε και στην εικόνα που δείχνετε στην οθόνη σας, είναι προχρησινή αυτή η έξοδος μιας χελώνας, η οποία αυτά τα ίχνη που βλέπετε, αυτά τα χαμόγελα που δημιουργούνται, είναι σαν ένα τραχτέρ να βγαίνει, αυτό μπορεί να δει ένας άνθρωπος. Αυτά μας εντυπωσιάζουν και αυτά μας κάνουν να θέλουμε να υποστηρίξουμε τη διάσωση αυτού του είδους. Η χελώνα καρέτα-καρέτα είναι ένα ζώο 150 εκατομμυρίων ετών. Ο άνθρωπος είναι πολύ σύγχρονο ζωάκι, που σημαίνει ότι χρωστάει σε αυτό το αρχαίγωνο είδος, νομίζω ότι χρωστάει πάρα πολλά. Δεν είναι τα προεδρικά διατάγματα που προστατεύουν το είδος. Νομίζω ότι εμείς οι άνθρωποι ήδη θα πρέπει να λειτουργήσουμε και να σεβαστούμε την αλυσίδα της φύσης. Και σε αυτό το ρόλο η χελώνα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουν καταγωγή οι χελώνες? Γιατί έχω μάθει ότι αυτές που βλέπουμε είναι και σιτιακές. Έχετε δίκιο. Είναι σιτιακές γιατί πολύ απλά όταν μια χελώνα βγει να γεννήσει, καλή ώρα αυτές οι εικόνες που δείχνετε, καταγράφει με το κάτω μέρος το πλάστρο, όπως λέμε, ή την κοιλιά της, καταγράφει. Το χελωνάκι μάλλον, βγαίνει χελώνα γεννά. Όταν βγουν τα χελωνάκια από τη φωλιά και κατευθυνθούν προς το νερό, καταγράφουμε το κάτω μέρος της χιλιάς τους και την περιοχή σαν φωτοτυπικό μηχάνημα και έτσι θα έρθουν σε 25 χρόνια περίπου που θα οριμάσουν, θα έρθουν να ξαναγεννήσουν στη Σιτία. Δεν θα πάνε στο Ηράκλειο, δεν θα πάνε σε κάποιο άλλο μέρος. Αυτές που βγαίνουν στο Ηράκλειο βέβαια είναι ηρακλειώδες, καλή ώρα όπως λέτε. Και θα έρθουν εκεί να γεννήσουν. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ότι τα χελωνάκια καταγράφουν τον τόπο που γεννήθηκαν και εκεί επιστρέφουν μετά από τόσα χρόνια. Τι πρέπει να προσέξουμε, άνθρωποι που δεν ασχολούνται με την χελώνα καρέτα-καρέτα και τον εθελοντισμό, ωστόσο πάμε να δώσουμε μία συμβουλή αυτή την περίοδο. Να σας πω, αυτή την περίοδο, να αφήσουμε την παραλία, βρήκαμε. Όλοι παίζουμε με πυργάκια ή παίζαμε μικροί, και φτιάχνουμε λακκούβες και δημιουργούμε, αυτά όλα είναι εμπόδια. Φτιάχνουμε μια τεράστια λακκούβα η οποία θα δημιουργήσει, θα είναι μια παγίδα για τη χελώνα ή για τα μικρά, είναι σίγουρα 100% μια παγίδα να πέσει μέσα σε ένα χελωνάκι. Ρίχνουμε λοιπόν τα κάστρα, θάβουμε τις λακκούβες και αφήνουμε την παραλία όπως είναι. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν βάζουμε εμπόδια λοιπόν. Ή αν θέλουμε έτσι να δημιουργήσουμε, στο τέλος που θα φύγουμε, ας τα κλείσουμε, ας τα καταστρέψουμε. Ακριβώς όπως λέτε. Επίσης οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται έχουν ταβέρνες, μπαράκια στις παραλίες κοντά,
μπορούν αυτοί που έχουν, ας πούμε, καρέκλες ή ξαπλώστερες, τι δανειάζουν, όπως γίνονται, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους ανθρώπους της Ιτίας τουλάχιστον, οι οποίοι δανειάζουν τις ξαπλώστερες στη μέση της παραλίας και αφήνουν το πάνω μέρος της περιοχής, γιατί εκεί επιλέγει η χελώνα, που είναι το πιο στεγνό μέρος για να αφήσει τα αυγά της. Μπορούν να το κάνουν οι πάντες αυτό, σε όλη την Κρήτη, και με ελεύθερο το χώρο να μπορεί η χελώνα να βγει να γεννήσει. Μάλιστα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και να πάει κάπου αλλού. Κύριε Μαράγκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ και τους ευγενικούς τεχνικούς και όσοι επικοινώνησαν μαζί μας και εσάς προσωπικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, χαρά μας, μας τιμούν τα λόγια σας.